Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τοποθετηθήκαμε χτες στην επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου στις ευρωενωσιακές οδηγίες που προτείνονται για ενσωμάτωση, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν την τρομοκρατία και την απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αναφερθούμε σε αυτά πιο αναλυτικά και στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τους κινδύνους που υπάρχουν να αξιοποιηθούν αυτές οι διατάξεις σε βάρος του λαϊκού κινήματος, αλλά επισημαίνουμε συμπληρωματικά ότι ακόμα και από τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επισημάνθηκε το γεγονός ότι τέτοιου είδους διατάξεις μπορούν να διευρύνουν υπερβολικά το αξιόπινο, αλλά και να με δυσανάλογο τρόπο να τιμωρούνται με βαρύτατες κακουργηματικές ποινές, πράξεις που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται ως πολύ ελαφρύτερες. Δεν θα επεκταθώ παραπάνω, γιατί δεν θέλω να, σε αυτή τη φάση να ξεπεράσω το χρόνο μου. Σήμερα θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά στην κατάρθρο συζήτηση, στην πρώτη οδηγία που αφορά τις δικονομικές εγγύησεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι, που είναι πιο σύνθετη και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Γι' αυτό κάναμε και κάποιες ερωτήσεις τέτοιες προς την Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου, που θεωρούμε ότι με τον τρόπο που τοποθετήθηκε δείχνει ότι έχει στον προβληματισμό για τα ζητήματα αυτά. Καθώς επίσης θα κάνουμε και ορισμένες επισημάνσεις στην οδηγία που αφορά τη δικαστική αρρωγή για τους υπόπτους και τους κατηγορούμενους σε ποινικές διαδικασίες. Και αύριο στην δεύτερη ανάγνωση θα συνεχίσουμε στις υπόλοιπες διατάξεις, τις οποίες δεν θέλουμε να υποβαθμίσουμε τώρα λόγω του περιορισμένου χρόνου σε σχέση με τις ανάγκες συζήτησης ενός τόσο ογκώδους και με διαφορετικά θέματα νομοσχεδίου. Όσο λοιπόν αφορά τα επιμέρους άρθρα της πρώτης οδηγίας, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής. Το πρώτο άρθρο, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, επεκτείνεται και σε ανήλικους. Κατ' εφαρμογή του νόμου 3251 του 2004, έχουμε τοποθετηθεί συνολικά για τον αντιδραστικό χαρακτήρα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Έχουμε διαφωνία με το θέμα αυτό και βέβαια την περιστολή των αστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και την καταστρατήγηση των δικονομικών δικαιωμάτων υπόπτων και κατηγορουμένων που αυτό επιφέρει. Θεωρούμε προβληματικό το να επεκτείνεται η εφαρμογή του και στους ανηλίκους. Στο άρθρο 2, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, στην παράγραφο 1 δεν προβλέπεται όπως θα έπρεπε, δεν προβλέπονται ειδικά μέτρα αποζημίωσης αποκατάστασης σε περίπτωση τελικής αθώωσης του ανηλίκου, που θεωρούμε ότι θα έπρεπε να ενσωματώνονται. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι εφαρμόζεται το παρόν εφόσον τα άτομα ήταν ανήλικα, δηλαδή ως 18 ετών όταν τελέστηκε, όταν τελέστηκε η πράξη, ακόμα και αν στη συνέχεια συμπλήρωσαν τα 18 τους έτη. Ωστόσο, δεν εφαρμόζεται μετά τη συμπλήρωση του 25ου έτους και με δεδομένη τη μακροχρόνια εξέλιξη των ποινικών διαδικασιών σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, θεωρούμε ενδεχόμενο να έχει αυτό ως συνέπεια το να χάνει ο ανήλικος τις συγκεκριμένες δικονομικές εγγύησης που ίσχυαν κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης και θεωρούμε ότι σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης της υπόθεσής του θα πρέπει να επεκτείνονται. Στην παράγραφο 5 θεωρούμε ότι πρέπει να παληφθεί εντελώς η διάταξη που ορίζει το κατώτατο όριο των απειλούμενων ποινών να είναι τουλάχιστον 6 μηνών. Επισημάνθηκε αυτό και από την ΕΔΑ. Και αυτό γιατί με τη συγκεκριμένη ρύθμιση μένουν εκτός αδικήματα των ανηλίκων που είναι κυρίως πλημελήματα για τα οποία δεν προβλέπεται αυτό το κατώτατο όριο, όπως παράδειγμα είναι η κλοπή, σωματικές βλάβες, πλαστογραφία, προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση. Θεωρούμε ότι ο ανήλικος χρειάζεται ειδική μεταχείριση για προστασία, ανεξαρτήτως του ύψους ή του είδους της προβλεπόμενης ποινής και ανεξάρτητα αν αυτός κρατείται ή όχι. Σε σχέση με το άρθρο 4, στην πρώτη παράγραφο, για το δικαίωμα ενημέρωσης του ανηλίκου για τα δικαιώματά του, θεωρούμε ότι ο ανήλικος, όπως και κάθε ύποπτος ή κατηγορούμενος, πρέπει να ενημερώνεται προφορικά, γιατί μπορεί να μην είναι και εγγράμματος, αλλά και γραπτά για τα δικαιώματά του κατά την ποινική διαδικασία, ώστε αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν καλύτερα.
Επίσης, η οδηγία συσχετίζει τις δικονομικές εγγύησεις, ιδίως με το ενδεχόμενο επιβολής στέρησης της ελευθερίας. Πλέον, με το νέο ποινικό κώδικα, που εφαρμόζεται ήδη από τον Ιούλιο του 19, η τοποθέτηση στο Ίδρυμα Αγωγής, που είναι αναμορφωτικό μέτρο που λογίζεται ως ημιελεύθερη διαβίωση, επιβάλλεται και για οποιοδήποτε πλημέλημα. Εφόσον λοιπόν η τοποθέτηση στο Ίδρυμα Αγωγής θεωρείται στερητικό της ελευθερίας μέτρο, προκειμένου να ισχύσουν οι διοικονομικές εγγύησεις, θεωρούμε ότι η διάταξη θα πρέπει να συμπληρωθεί, αναφέροντας συγκεκριμένα ότι σε κάθε περίπτωση στέρησης της προσωπικής ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης του ανηλίκου στο Ίδρυμα Αγωγής, ο ανήλικος πρέπει να ενημερώνεται για τα δικαιώματά του. Ομοίως, θεωρούμε ότι σε κάθε σημείο που γίνεται λόγος για στέρηση της ελευθερίας, θα πρέπει να γίνει σαφής διευκρίνηση ότι αφορά και την τοποθέτηση του ανηλίκου στο Ίδρυμα αυτό, καθώς πρόκειται, είπαμε, για μια ημιελεύθερη διαβίωση. Στο άρθρο 5, σχετικά με το δικαίωμα να ενημερωθεί ο ασκόντη γονική μέρημνα του ανηλίκου, στην παράγραφο 2, είναι αρκετά ασαφή και αόριστα τα υποστοιχεία α, β και γ, οι προϋποθέσεις που τίθενται τέλος πάντων για τη μη ενημέρωση του ασκόντη τη γονική μέρημνα. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις αυτές όσοι έχουν υπάρχουν και στο πρωτότυπο κείμενο της συγκεκριμένης οδηγίας και θεωρούμε ότι αφήνουν σε κάθε περίπτωση χώρο για καταχρήσεις, το γεγονός ότι δεν οριοθετούνται πιο συγκεκριμένα. Στην ίδια παράγραφο, στο τελευταίο εδάφιο, θεωρούμε ότι πρέπει να παληφθεί η πρόβλεψη για εκπρόσωπο του ανηλίκου φορέα ιδιωτικού δικαίου. Ανοίγεται εδώ ο δρόμος για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υποκαθιστούν αυτές τον ασκούντα τη γονική μέρημνα. Υπάρχει σχετική εμπειρία δυστυχώς και με τα συνόδευτα ανήλικα. Βλέπουμε τι γίνεται και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να επεκταθεί και σε αυτή την περίπτωση. Ομοίως βέβαια και στα άρθρα 13 παράγραφος 2 και 14 παράγραφος 2 στο τελευταίο εδάφιο. Στο άρθρο 6 για τη συνδρομή από δικηγόρο. Ειδικά στους ανηλίκους θεωρούμε ότι η συνδρομή δικηγόρου θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας χωρίς καμιά απολύτως εξαίρεση. Στο άρθρο 7 σε σχέση με το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση, στην παράγραφο 2, οι επιμελητές βάσει και του Προεδρικού Διατάγματος 49 του 79 προτείνουν, δεν γνωματεύουν όπως οι γιατροί, ούτε γνωμοδοτούν όπως οι εισαγγελείς. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να αντικατασταθεί η διατύπωση που αναφέρεται να εκδώσει γνωμάτευση από τη διατύπωση θα πρέπει να προτείνει ότι. Δημιουργούνται ερωτήματα για το πώς συνυπάρχουν στη διάταξη αυτή η επιστημονική ομάδα εκτίμησης ανηλίκων δραστών που δημιουργείται με το συζητούμενο νομοσχέδιο με την εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι κατά περίπτωση υπάγονται στη μονάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε ιατρικά κέντρα υγείας ή σε κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 123 του ποινικού κώδικα είναι αρμόδια ακριβώς για τη διάγνωση προβλημάτων ψυχικής και διανοητικής υγείας που δικαιολογούν την επιβολή θεραπευτικών μέτρων. Ανοίγει, θεωρούμε, ο δρόμος πιθανά για την περαιτέρω υποβάθμιση της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων, ενώ αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί με ειδικούς παιδοψυχίατρους, ψυχολόγους κλπ., έτσι ώστε να γίνονται όλες οι απαραίτητες ατομικές αξιολογήσεις από μία μόνο υπηρεσία. Οι δε εκθέσεις αυτών θεωρούμε ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέρχονται σε γνώση του ανηλίκου και όχι μόνο εφόσον ζητηθούν. Σε σχέση με το άρθρο 9 για την οπτικοακουστική καταγραφή, επισημάναμε τις ανησυχίες μας και στη χθεσινή τοποθέτηση. Θεωρούμε προβληματική την διάταξη αυτή, την οπτικοακουστική καταγραφή της εξέτασης του ανηλίκου, για περιπτώσεις συγκεκριμένων εγκλημάτων ή όταν δεν παρίσταται δικηγόρος ή όταν το παιδί έχει στερηθεί την ελευθερία του. Αντιλαμβανόμαστε ότι για τη ρύθμιση αυτή προβάλλεται το επιχείρημα ότι μπορεί να εξασφαλιστεί με τον τρόπο αυτό ότι η εξέταση του ανηλίκου θα γίνεται με τρόπο σύνομο χωρίς να ασκείται ψυχολογική, ηλεκτρική, σωματική ή άλλη βία. Όμως δεν είναι δεδομένη η αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου μέτρου, αφού η πίεση, η βία ή η απειλή μπορεί να έχει προηγηθεί
εκτός κάμερας πριν την καταγραφή της κατάθεσης του ανηλίκου και αφετέρου η διάταξη αυτή δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε σχέση με τη χρήση του οπτικού ακουστικού αυτού υλικού από τις διοκτικές αρχές και σε άλλες περιπτώσεις. Προκύπτει η ανάγκη που αναφέραμε και παραπάνω σε περίπτωση που εισαχθεί αυτή η διάταξη να είναι υποχρεωτική η παρουσία του δικηγόρου σε κάθε είδους και σε κάθε στάδιο ποινικής διαδικασίας ώστε να εξασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν τα δικαιώματα του ανηλίκου και να μην χρησιμοποιείται αυτή η οπτικοακουστική καταγραφή ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση απουσίας του δικηγόρου. Στο άρθρο 10, θεωρούμε ότι τα εναλλακτικά μέτρα που προβλέπονται από τον ποινικό κώδικα είναι ανεπαρκή και αναποτελεσματικά ουσιαστικά, γιατί όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, προβάλλουν ουσιαστικά το αποτέλεσμα ως την αιτία που γεννά την νεανική εγκληματικότητα. Η πραγματική αιτία διατηρείται και από αυτή την άποψη θεωρούμε ότι θεωρούμε και ανεπαρκή τα μέτρα αυτά. Τώρα, σε σχέση με το άρθρο 11 για την ειδική μεταχείριση στην περίπτωση στέρησης της ελευθερίας. Στην παράγραφο 1, μέχρι τώρα στην Ελλάδα, μετά και από έντονη και μακρόχρονη παρέμβαση του συνηγόρου του παιδιού, η ηλικιακή ομάδα των 15 έως 18 χρόνων κρατεί το χωριστά στο κέντρο κράτησης της Κορίνθου. Στο συζητούμενο νομοσχέδιο αυτό δεν κατοχυρώνεται, και θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πισωγύρισμα ακόμα και από τις όποιες θετικές ρυθμίσεις υπήρχαν. Θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται η χωριστή κράτηση αυτής της ηλικίας των παιδιών. Στην παράγραφο 2, θεωρούμε ότι πρέπει να αποκλείεται η κράτηση ανηλίκων μαζί με ενήλικες και ας αναφέρεται αυτή ως εξαίρεση στην οδηγία. Θεωρούμε ότι αποδεικνύεται και υποκριτικό το ενδιαφέρον για την προστασία των ανηλίκων, εφόσον ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπει την κράτησή τους μαζί με ενήλικους κρατούμενους ή υπόπτους. Οι ανήλικοι πρέπει να κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, χωρίς επαφή με ενηλίκους κατηγορουμένους και υπόπτους, χωρίς εξαίρεση και σε κάθε περίπτωση. Αυτό βέβαια προϋποθέτει και τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών. Στο άρθρο 12, η παράσταση εξειδικευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι δυνητική σε κάθε στάδιο της εξέτασης του ανηλίκου ως υπόπτου ή κατηγορουμένου. Στο άρθρο 13, σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, θεωρούμε ότι πρέπει να απαλληφθούν το προτελευταίο και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 περί προσωρινής απομάκρυνσης του ανηλίκου από το ακροατήριο, ως καταφανώς αντίθετη με τα δικονομικά του συμφέροντα. Δημιουργεί ερωτήματα, καθώς δεν σχετίζεται αυτό με την προστασία της ιδιωτικής του ζωής, ούτε υπάρχει και τέτοια πρόβλεψη καν στην ευρωνοσιακή οδηγία. Επίσης, ερωτηματικά δημιουργεί το γεγονός ότι έχουν απαλληφθεί από το νομοσχέδιο ακόμα και κάποια άρθρα της συγκεκριμένης οδηγίας που αφορούν την κατοχήρωση, έστω διακηρυκτικά, ορισμένων στοιχειωδών δικαιωμάτων των ανηλίκων, όπως αυτά της αυτοπρόσωπης παράστασης και συμμετοχής τους στη δίκη, που είναι το άρθρο 16 της οδηγίας, καθώς και της διασφάλισης αποτελεσματικών μέσων ένδικης προστασίας, το άρθρο 19 της οδηγίας. Σε σχέση τώρα με την ενσωμάτωση της οδηγίας σχετικά με τη δικαστική αρρωγή για υπόπτους και κατηγορουμένους σε ποινικές διαδικασίες, επισημαίνουμε επιγραμματικά τα εξής που αφορούν συνολικά τα ζητήματα της νομικής βοήθειας. Θεωρούμε ότι η νομική βοήθεια, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της αυξανόμενης ένδυας για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα της χώρας μας, είναι ανάγκη αφενός να διευρυνθεί με την αύξηση του εισοδηματικού ορίου των πολιτών που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή και αφετέρου βέβαια θεωρούμε απαραίτητο να αναβαθμίζεται αυτή ποιοτικά όσο αυτό είναι δυνατόν. Επιπλέον, οι δικηγόροι που συμμετέχουν σε αυτή θα πρέπει να αμείβονται έγκαιρα αμέσως μετά τη διενέργεια της διαδικαστικής πράξης και όχι με την καθυστέρηση μηνών ή και ετών, γιατί ούτε δεν είναι μήνες, είναι έτη που καθυστερούν, όπως απαράδεικτα συμβαίνει σήμερα στην πράξη. Για τις υπόλοιπες διατάξεις θα αναφερθούμε αύριο πιο αναλυτικά, γιατί θέλω για να μην τις υποβαθμίσουμε. Ευχαριστώ.